Καλημέρα κύριε Αντιδήμαρχε. Καλή σας μέρα. Εδώ στο χώρο των τεχνικών υπηρεσιών που σας βρίσκουμε πρωί-πρωί και ήρθαμε γιατί έχουμε να μιλήσουμε από την ημέρα που έγινε η κοπή πίτα στα όμορφα σκάλια, όπου είδαμε ότι είχε και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, μεγάλο ενδιαφέρον και μας άρεσε αυτό. Σωστά. Και σίγουρα μετά είχατε κι εσείς αρκετές άλλες συναντήσεις και επαφές. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Μάλιστα την περασμένη Κυριακή συναντηθήκαμε με τους κατοίκους στις Μυρτιές, όπου κόψαμε και εκεί την πίτα τους, και μετά με το Σύλλογο στον Άγιο Γιώργη στον Πάνωμο, όπου κόψαμε και εκεί την πίτα. Πολύ ωραία. Συζητήσαμε για θέματα καθημερινότητας, για μικρά καθημερινά προβλήματα, για μεγαλύτερα προβλήματα. Είχαμε μια οικοδομητική συζήτηση, ανταλλάξαμε απόψεις και ιδέες. Βγήκε ένα θετικό αποτέλεσμα. Το θετικό αποτέλεσμα αυτό ήταν ότι θα κάνουμε ό,τι μπορέσουμε, ότι θα είμαστε ειλικρινείς απέναντί τους και αν κάτι δεν μπορέσει να γίνει θα έχουμε το θάρρος και την ειλικρίνεια να τους απευθυνθούμε ότι για αυτό το λόγο δεν έγινε. Ναι. Ξεκινάμε μια και μια σχέση εμπιστοσύνης, όπως έχω πει πολλές φορές, ανάμεσα στον πολίτη και στη Νέα Δημοτική Αρχή. Ωραία. Κάποια σίγουρα θα τα γνωρίζατε από τα θέματα που σας είπα και δεν ξέρω αν τους είπατε κάτι που από την πλευρά σας σκέφτεστε ότι μπορεί κάπως να βρει το δρόμο του με τους δικούς σας σχεδιασμούς. Συζητήσαμε όμως, σας είπαμε για πράγματα τα οποία ίσως εγώ να μην τα γνώριζα σαν καινούριο μέλος μιας δημοτικής παράταξης, δημοτικής νέας αρχής. Κάποιο ο Δήμαρχος τα γνώριζε εννοείται. Ναι. Οπότε τα έχουμε ρεαρχίσει. Θα καθίσουμε με τους συναδέλφους μας που αναλογεί το κάθε πρόβλημα στον αντίστοιχο αντιδήμαρχο ίσως ή στην αντίστοιχη υπηρεσία για να βρεθεί μια λύση ως το σημαντικό δυνατόν. Ναι. Φαντάζομαι ότι κάποια γίνονται και ίσως και γρήγορα. Τα απλά πραγματάκια εννοείται έχουν δρομολογηθεί. Δηλαδή, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις γειτονιές που έχουμε ήδη περάσει, τα αιτήματα των πολιτών που ήταν ίσως ένα κλάδεμα δέντρου, ίσως ήταν η καθαριότητα, ένα επιπλέον κάδος. Είδατε τις προάλλες με μια κακοκαιρία πως έπεσε ένας μεγάλος κλόνος έξω από το καφενείο. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα, ήμουνα εκείνη τη στιγμή στο Δημαρχείο πάνω, ενημερώθηκα από τον πολίτη και αμέσως λειτουργήσε άμεσα η υπηρεσία. Κατέβηκε κάτω, έκοψε το κλαδί, το μετέφερε και καθάρισε την περιοχή. Πολύ σωστά το λέτε. Τώρα, πάμε να δούμε μήπως ήταν και κάποια θέματα ίσως είτε από τα σκάλια, είτε από Μυρτιές, είτε από άλλη περιοχή που ίσως για πρώτη φορά ακούγατε. Όχι. Σε γενικές γραμμές όχι. Δηλαδή, ο κόσμος ζητάει επικοινωνία με τον εκάστοτε αντιδήμαρχο στο ανάλογο θέμα που επιζητεί. Θέλει την καθαριότητα. Θέλει απλές παρεμβάσεις. Φωτισμό θέλει σίγουρα. Φωτισμό σίγουρα. Θέλει κάποια παραπάνω παραλίες, καλαθάκια παραλίες. Πιο τακτικές οι επισκέψεις στην καθαριότητα των παραλίων. Μάλιστα, όπως είχατε δει και στο χωριό, δημιουργήθηκε μια δράση με την εθελοντική ομάδα. Που συντράμαμε και εμείς αυτό το πολύτιμο έργο. Γιατί, όπως έχω ξαναπεί, ότι η μαγεία του εθελοντισμού είναι ότι οι εθελοντές δεν έχουν να περιμένουν τίποτα, καμία ανταμοιβή. Η ανταμοιβή για αυτούς είναι το χαμόγελο που θα δουν στα πρόσωπα των ανθρώπων που έχουν προσφέρει μια υπηρεσία. Και φυσικά όλο το σωρό, το βουνό που θα μαζευτεί. Σκεπτόμενοι ότι όλα αυτά ήταν κάπου εκεί τριγύρω σκόρπια και τώρα θα απομακρυνθούν και θα αφήσουν μια ωραία καθαρή περιοχή. Μια ωραία εικόνα. Ωραία ικανοποίηση. Και για εμάς τους ίδιους, αλλά και για τον πιθανό επισκέπτη. Εγώ το έχω ξαναπεί. Το χωριό, ο Άγιος Στέφανος, ο Άγιος Βασίλης, είναι περιοχές που πρέπει να είναι υπόδειγμα. Έτσι είναι όπως το λέτε. Είναι στενά, είναι στενά δρομάκια, είναι παραδοσιακά. Θα πρέπει να είναι καθαρά, να έρθει ο επισκέπτης, ο τουρίστης, αλλά και εμείς οι ίδιοι που ζούμε καθημερινά εκεί. Είναι αυτό που λέω ότι αν σκεφτούμε ότι η Κάλυμνος δεν είναι τίποτα άλλο από το σπίτι μας. Εάν διευρύνουμε αυτή την έννοια του χώρου μας, του σπιτιού μας, όπως το σπίτι μας το κρατάμε καθαρό και το έχω ξαναπεί, η νοικοκυρά, η Καλυμνιά είναι απίστευτη σε ό,τι κάνει. Σίγουρα. Αν αυτό το διευρύνει σε ένα χώρο έξω, στα κοινόχρηστα σημεία της Καλύμνου, τότε το αποτέλεσμα θα είναι φαντασμαγωρικό, θα έλεγα. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο και θα μας ικανοποιεί όλους. Είτε είναι στο χωράφι μας που δεν πετάμε το άδειο τενεκεδάκι, το άδειο νερό ή το χαρτί μας. Ας το κάνουμε αυτό στους δρόμους μας, όπου περνάμε με το αυτοκίνητο ή με τα πόδια. Τώρα, ειδικά για τις Μυρτιές, επειδή και εγώ εκεί μεγάλωσα τα καλοκαίρια και ξέρω ότι πονάει σε διάφορα σημεία, είναι φυσικά το τεράστιο πρόβλημα του πάρκινγκ, όπως φυσικά και η πόλη μας θα μου πείτε. Αλλά ειδικά επειδή είναι και τουριστική περιοχή, συνέβαινε ένα φαινόμενο πέρσι, θα το ακούσατε κι εσείς, ότι περνούσε η αστυνομία, έβλεπε σε πολλά σημεία παρκαρισμένα αυτοκίνητα και έγραφε. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι μας έλεγαν μετά πού να πάμε τα αυτοκίνητα.
Γενικά, ο χώρος στάθμης στην Κάλυμνο είναι προβληματικός. Με ποια έννοια? Είμαστε 15-17.000 κάτοικοι, υπάρχει υπερπληθυσμός στα αυτοκίνητα και είναι σεβαστό γιατί μια οικογένεια έχει μια πενταμελής οικογένεια, μπορεί να έχουν και δύο και τρία αυτοκίνητα. Και εργαζόμενοι που είναι άλλες ώρες μετακινήσεις. Σωστά. Ο Δήμαρχος είναι ενήμερος για αυτό το κομμάτι και ήδη διενεργεί κάποιες ενέργειες. Mm-hmm. Όταν θα είναι έτοιμο αυτό που έχει στο μυαλό του, θα μας το πει. Σίγουρα. Είναι αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι ποτέ δεν πρέπει να λέμε κάτι εάν δεν έχει τελειοποιηθεί. Ακόμη και χθες μας το είπε. Συμφωνώ. Γι' αυτό οι συνεντεύξεις του θα είναι με θεματικές ενότητες. Έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα, το άλλο, κύριε Μουσολή, που βέβαια δεν είναι κάτι το οποίο πάτε αύριο με ένα μαγικό ραβδάκι ή αν έχετε την καλοσύνη για να το ξεκινήσετε, είναι η μεγάλη ανάγκη επίσης σε κάποια σημεία να ανοιχτούν δρόμοι. Κάποια σημεία εκεί των Μυρτιών πάνω δεν υπάρχει προσβασιμότητα κούφια η ώρα σε μια φωτιά, σε οτιδήποτε. Δεν μπορεί να πάει κανείς εκεί. Και δεν είναι και μακριά από το κέντρο, αλλά είναι έτσι. Είναι από τα. Ναι, 60-70 χρόνια έτσι τακτοποιημένα και δυσπρόσιτα, όπως το είπατε, που δεν μπορεί να γίνει κάτι. Και καταλαβαίνετε. Μας τέθηκε αυτό το ζήτημα στις Μυρτιές. Είναι υπό διερεύνηση. Mm. Αυτό μπορώ να σας πω. Ωραία. Και έχουν απόλυτο δίκιο, γιατί μη κακό, αν πιάσει μια φωτιά το οτιδήποτε, δεν θα μπορεί ούτε όχημα να φτάσει εκεί. Μα και ατύχημα να γίνει από έναν άνθρωπο, να τρέξει δηλαδή ούτε φορείο ούτε τίποτα. Είναι από τις άμεσες προτεραιότητες μας. Πολύ ωραία, χαιρόμαστε για αυτό. Γιατί ξέρετε, αυτό δυσχεραίνει και ανθρώπους που έχουν εκεί πάνω κάποια οικόπεδα που πιθανότατα θα ήθελαν και να επενδύσουν, να κάνουν και κάτι. Αλλά επένδυση χωρίς δρόμο δεν υπάρχει. Επένδυση χωρίς δρόμο, επένδυση χωρίς καθαριότητα, επένδυση χωρίς φωτισμό, ναι. Επένδυση χωρίς νερό. Είναι mm-hmm. πολλά τα θέματα. Πολύ σωστό. Όπως το είπατε εσείς, δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδάκι. Μακάρι να υπήρχε αυτό το μαγικό ραβδάκι. Έτσι. Κάποια πράγματα όμως είναι και η επιλογή δική μας. Εμείς επιλέγουμε το πώς θέλουμε να ζήσουμε σε έναν τόπο. Εμείς mm-hmm. επιλέγουμε να κάνουμε πράξη την αγάπη μας για αυτόν τον τόπο. Και τι εννοώ, για να έρθω λίγο και στο κομμάτι το δικό μου προσωπικό, την καθαριότητα. Αυτό που λέμε στις γειτονιές, κλείσαμε τους κάδους. Κάποιοι σου να γέλασαν, σιγά το κατόρθωμα. Και όμως είναι πολύ βασικό. Σέβομαι τον πολίτη που έχει δίπλα τον κάδο. Σέβομαι τον συνάδελφό μου της καθαριότητας. Mm-hmm. Είναι κλειστή η κάδη, είναι καθαρή. Από τη Δευτέρα, μάλιστα, έχει ξεκινήσει και το μεγάλο κορυματοφόρο και πλένει κάτους. Ωραία. Με το ειδικό μηχάνημα που έχει. Γίνεται σωστή δουλειά. Δεν πετάμε τα σκουπίδια έξω από το κάτω. Θερμή παράκληση. Νομίζω σε μεγάλο ποσοστό. Έχει καλυφθεί. Ναι. Ελάχιστες περιπτώσεις. Ελάχιστες. Λίγο στράβωσε ένα καπάκι για να μπορεί να μπει κάποιο ή κάτι καναγατή μέσα. Και λίγο, λίγο σπάνια δεν βλέπουμε τον ένα από τους δύο ανοιχτούς. Αλλά. Ναι. Νομίζω σε γενικά γραμμές πέτυχε, ναι. Είναι αυτό που σας λέω, καλή μου θέλει διάλογο. Σωστό. Κάποιοι μας κατηγορούν και έχω δεχτεί και τηλεφώνημα που έχω στεναχωρηθεί απίστευτα και ένιωσα εντός εισαγωγικών οργή για το πώς μας βλέπουν. Γιατί μου είπαν, σιγά, όπως σας τα λέω έτσι, σιγά μην φτιάξετε εσείς τους Καλλίνιους με αυτήν την οτροπία. Ένιωσα εκείνη τη στιγμή οργή. Παιδιά, ειλικρινά, σας μιλάω, όχι σαν δήμαρχος. Ειλικρινά σας μιλάω σαν ο απλός Βασίλης που ήταν ο Βασίλης ο Μουσολής που ήταν σε όλες τις δουλειές που έχει κάνει στη ζωή του. Mm-hmm. Σας παρακαλώ θερμά μην αφήσετε κανέναν να έχει αυτή την εντύπωση για μας. Εμείς είμαστε ανώτεροι τους. Θερμή παράκληση. Ας τους αποδείξουμε λοιπόν τι είμαστε. Μόνο από εμάς εξαρτάται αυτό. Όλοι ζητήσαμε μια αλλαγή. Αν δεν ενωθούν όλοι να γίνει αυτή η αλλαγή, δεν θα τα καταφέρουμε ούτε κι εμείς. Ας πάμε να αποδείξουμε πραγματικά ποιοι είμαστε και όταν θέλουμε τι μπορούμε να κάνουμε. Καταρχήν είμαστε μόνο σε ένα μήνα απόδοσης των ενεργειών σας και των δράσεών σας. Έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας για να σας βάλουμε έστω μια μικρή βαθμολογία. Αλλά εγώ είμαι τι λέει ο λαός, από την αλλαγή αυτή, έτσι. Ό,τι αφήνεις, σε αφήνει. Σωστά. Αν λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια που κι εγώ να σας πω κάτι... παλιότερα, δηλαδή μιλάμε τώρα πάνω από 10 χρόνια, έλεγα σε κάποιους ανθρώπους που δεν βγήκανε δημοτικοί σύμβουλοι ναι. σε εκλογές. Ναι. Μη χάνετε όμως αυτό το συνδετικό κρίκο με την κοινωνία, με τους συμπολίτες μας, αφού ενδιαφέρεστε να συνεχίσετε στις επόμενες εκλογές να είστε. Αυτό που λέτε τώρα. Περάστε μια φορά στο τρίμηνο από τα σοκάκια, από κάπου κτλ. Και όμως τον έχαναν αυτό τον συνδετικό κρίκο εντελώς. Δυστυχώς, γιατί όταν χάνετε αυτός ο κρίκος, τι σημαίνει. Εγώ στο πάνελ μου τους είπα ότι. Θυμός. Δεν είναι μόνο θυμός. Αποκαλύπτει και τα πραγματικά κίνητρα που κατέβηκα στα κοινά.
Ήθελα μόνο την εκλογή μου. Το ότι δεν με ψήφισε ο κόσμος δεν πάει να πει ότι δεν μπορώ να προσφέρω. Θυμός εννοώ από τον κόσμο που δεν σας βλέπει, που δεν βλέπει τον ενδιαφερόμενο, ναι, τον άμεσα. Αυτό που σας λέω, στο πάνω μου σου λέω, η μηχανή του Δήμου είναι μια κουρδισμένη μηχανή που πρέπει να δουλέψει. Αποτελείται από γρανάζια. Το μεγαλύτερο γρανάζι που θα δώσει όθηση σε αυτή τη μηχανή είσαστε εσείς. Χωρίς εσάς, καμία μηχανή του Δήμου δεν μπορεί να προχωρήσει. Όπως έλεγα και στις δουλειές μου, σαν υπεύθυνος που ήμουνα. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Και θεωρείτε ότι είμαι καλός υπεύθυνος. Αν η ομάδα μου δεν με στηρίξει, ο καλύτερος υπεύθυνος του κόσμου να έρθει έχει καταρρεύσει. Να δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Ένας κούφος δεν φέρνει την άνοιξη. Ακριβώς. Χέρι με χέρι θα πάμε σε αυτό. Σωστό είναι αυτό. Στο επιθυμητό αποτέλεσμα θα έρθει χέρι με χέρι. Και σας λέω, δεν πρέπει ξανά η Κάλυμνος να ακουστεί για αυτό το πράγμα. Π.χ. για τη βρωμιά της. Που ίσως να μην είμαστε το πιο βρώμικο νησί. Να πάμε χειρότερα μέρη. Δεν πρέπει όμως να το αφήσουμε αυτό το περιθώριο σε κανένα. Ναι, ναι, να διαιωνίζεται. Ειλικρινά σας το λέω, όπως σας κοιτάω, είναι στα χέρια μας και πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να γίνει η αλλαγή. Έτσι είναι όπως το λέτε. Είναι απλές μικρές κινήσεις. Και χαίρομαι γιατί δεν τελειώνετε, δεν σταματάτε δηλαδή τις επαφές σας. Και αυτή την Κυριακή που μας έρχεται, 11 του Φλεβάρι, θα πάτε στον Άγιο Νικόλαο. Στον Άγιο Νικόλαο, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας. Μεγάλη περιοχή και εκεί. Μεγάλη περιοχή. Και βιτρίνα. Και βιτρίνα. Και βιτρίνα. Θα πάμε και εκεί να μιλήσουμε με τον κόσμο, να μας πει τα προβλήματά του, τις προτάσεις του. Ξέρετε τι γίνεται. Πολλές φορές μπορεί να υπάρχει μια λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν το έχουμε σκεφτεί καν εμείς. Και με ένα διάλογο, με μια ανταλλαγή απόψεων, διαμαγείας πραγματικά να βρεθεί λύση και να πεις ρε φίλε, να το, αυτό είναι, να το ωφέλη του διαλόγου. Και αυτό που είπαμε και πριν, σαν δημοτική παράταξη και τώρα ως νέα δημοτική αρχή, η επαφή με τον κόσμο δεν πρέπει να χαθεί. Και είμαστε άνθρωποι όλοι, και μιλάω και για τον εαυτό μου, ότι έχω μια φιλοσοφία, πράγματα τα οποία δεν θα ήθελα να μου κάνουν, δεν τα κάνω ποτέ. Αυτή τη φιλοσοφία και να ενεργοποιήσουμε λίγο πάλι το φιλότιμο του Καλύμνου που είναι περίσσιο το φιλότιμο, πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Με αργά και σταθερά βήματα. Μακάρι, το εύχομαι, γιατί όντως η δική σας είπαμε επιτυχία και λίγο η συμβολή του κόσμου θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που θέλει κάτι διαφορετικό, να βλέπει δίπλα του στρώματα, ψυγεία, σκουπίδια, αφημένα εκεί μέρες ή και μήνες. Ξέρετε πόσο χάρηκα όταν πριν 2 εβδομάδες, μπορεί να κάνω λάθος και 3, με πήρε μια γυναίκα από το χωριό. Δεν θα πω το όνομά της. Μου λέει αντιδήμαρχε, λέω παρακαλώ. Μου λέει, να ξέρεις, μου λέει στην ομιλία μας είχες πει ότι στο 51-366 θα παίρνουμε τηλέφωνο. Δεν θυμόταν όμως τις μέρες η κυρία. Α, και ήθελα να τα σημειώσει, ναι, να τις γράψει. Μπορώ, τι ωραίο. Ναι, μπορώ, μου λέει, επειδή τα έχω βγάλει και μετά έμαθα ότι ήταν Τρίτη και Πέμπτη, από τις 8 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι, το λέμε ξανά επί της ευκαιρίας, 51-366. Επειδή μου λέει τα έχω βγάλει έξω και σήμερα είναι Δευτέρα. Μάλιστα. Και για να μην είναι έξω, πες μου τι να κάνω. Ακούστε τι είπε η γυναίκα. Mm-hmm. Πέστε μου τι να κάνω. Να τα ξαναβάλω μέσα. Ή αν μπορεί να περάσει ένα όχημα. Είχε την καλή διάθεση συνεργασίας. Ακριβώς. Και μόνο που μου το είπε αυτό, λέω: όχι, δεν θα κάνει τέτοιο πράγμα. Στέλνουμε τώρα αμέσως το φορτηγό να τα πάρει. Τι θέλαμε, το διάλογο. Έγινε μια καλή αρχή που θέλουμε να συνεχίσει κτλ. Και βλέπουμε κι αλλού τις αλλαγές. Όπως ο κύριος Δήμαρχος, εμείς μπορεί να μην είχαμε εκείνη την ώρα να το προσέξουμε ανεβαίνοντας στο Δήμο. Είδαμε και την ωραία αλλαγή έξω. Μικρές πινελιές. Αλλά ωραίες στο μάτι του άλλου που περπατάει ή περνάει και το βλέπει. Έρχονται κι άλλες. Και ξέρετε τι ήταν αυτό. Να σας πω τι ήταν αυτό. Πήγα μια μέρα σε μια αποθήκη και βρήκα. Τα παγκάκια που είδατε κάτω ήταν διαλυμένα πεταμένα. Ξύλα τα οποία ήταν χρησιμοποιητά για δεν ξέρω πόσα χρόνια. Mm. Έχουμε ένα πολύ καλό συνάδελφο στην υπηρεσία. Α, είναι. Ναι, μάστορας, ναι. Καλός, ε. Πολύ καλός μάστορας. Το αποτέλεσμα το είναι. Να τον εκμεταλλευτούμε, αυτό είναι. Ναι, θα τον εκμεταλλευτούμε και μια επόμενη κίνηση που θα γίνει εντός λίγων ημερών. Δεν σας ανακοινώνω τίποτα, δεν θα είναι έτοιμη, να το δείτε. Και του λέω, γίνεται να κάνουμε κάτι με αυτό. Θα ήθελα, ξέρω, κάποιες αρτινιέρες και αυτά. Μου λέει, όλα γίνονται. Ακριβώς. Και να το αποτέλεσμα. Να το αποτέλεσμα που ξέρετε,
Το λέω τώρα επειδή περάσαμε κάποτε από τη Σιγκαπούρη που καίγεσαι, νομίζεις ότι είσαι μέσα σε σάουνα. Όμως, τι μας έχει μείνει μετά από 10-15 χρόνια? Τα λουλούδια. Παντού λουλούδια. Παντού αρώματα, χρώματα, καθαροί δρόμοι κτλ. Δηλαδή, ναι. Και αυτό να θυμάσαι ακόμη, ναι. Είναι πάρα πολύ καλό. Ότι είδες μια όμορφη πόλη, είναι καθαρή, λουλουδάτη. Είναι αυτό που λέμε ότι να μπει στο... Όλα τα παρτέρια μπορούν να γεμίσουν με λουλούδια. Με διαχρονικά, με πρασινάδα. Ας μην είναι λουλούδια, λουλούδια. Είναι από τις δράσεις που λέω, δεν τις λέω. Έτσι. Να ολοκληρωθούν πρώτα και μετά θα τις ανακοινώσουμε. Μπράβο. Είναι πραγματικά απλές λεπτομέρειες που όμως ομορφαίνουν την καθημερινότητά μας. Τι θέλουμε? Μια όμορφη γωνιά. Τι θέλουμε? Ένα λουλούδι. Αλλάζει η ψυχολογία μας. Το βλέπουμε διαφορετικά. Είναι απλές κινήσεις που δεν χρειάζεται. Χρειάζεται βέβαια μια προδιαγραφία, έτσι. Ναι, ναι, θεού. Βέβαια. Δεν χρειάζεται όμως το μεγάλο κόστος. Mm-hmm. Δηλαδή ακόμα και. Τι να σας πω. Μια χορηγία, όπως τα λουλουδάκια που δεν κάνουν στο Δημαρχείο, είναι χορηγία. Βέβαια η κυρία που έχει τον Ανθρωπολείο δεν ήθελε να πούμε το όνομά της. Την υπερευχαριστούμε, εννοείται. Συγγνώμη, αν ξέρει κάποιος ότι είναι στις προθέσεις σας, πολλές χορηγίες θα βρεθούν. Πάρα πολλές. Έτσι. Μας πιάνουν στον δρόμο κυριολεκτικά και μας λένε ό,τι χρειαστείτε. Πείτε μας. Μπορεί και να μην μπορούμε, αλλά μπορεί και να μπορούμε. Και επί της ευκαιρίας θα ανακοινωθεί βέβαια και σε εσάς 18 Φεβρουαρίου και ώρα 11, ημέρα Κυριακή, θα είμαστε με την εθελοντική ομάδα στο δασάκι μας. Στο δασάκι, μάλιστα. Άλλη μια δράση λοιπόν που προετοιμάζεται. Ναι. Ο καιρός μόνο να είναι όμορφος όπως και σήμερα. Για να βοηθήσει και να μπορέσουν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Να τα βάλετε σε μια σειρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη. Σας ευχαριστώ. Θυμίζουμε ότι την Κυριακή αυτή όμως οι φίλοι μας από τον Άγιο Νικόλαο να μείνουν μετά την εκκλησία και τη λειτουργία για να συζητήσετε. Και εδώ θα είμαστε και πάλι για να ενημερωθούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Καλή δύναμη στο έργο σας. Γεια σας.